Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερο μέρος, σε ένα ιδιαίτερο τοπίο που έχει ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Είμαστε στα Μετέωρα. Μπορείτε να δείτε και πίσω μου. Είναι ο βράχος του Αγίου Πνεύματος, στον οποίο είμαι και εγώ πάνω. Και εγώ. Και today is the perfect day to be happy. Γι' αυτό ήρθαμε. Είμαστε εδώ με την Up and Out, η οποία διοργάνωσε ένα τριήμερο στο οποίο έχει τα πάντα. Έχει αναρρίχηση, έχει πεζοφορία, έχει Via Cordata και βεβαίως έχει την καλύτερη παρέα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και καλό φαΐ. Και ωραία μπύρα, έτσι. Έχουμε ανέβει στο βράχο του Αγίου Πνεύματος και ατενίζουμε τη θέα. The next day. Φτάσαμε χθες το βράδυ στο Καστράκι, μείναμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο που έχουμε θέα, όπως φαίνεται, και τα βράχια από πίσω. Και τώρα πάμε να συναντήσουμε την υπόλοιπη ομάδα για να ξεκινήσουμε τις δραστηριότητές μας. Αλλά πρώτα πάρουμε κάτι να φάμε από το φούρνο εδώ πέρα. Να πάρουμε δυνάμεις, γιατί έχουμε πρώτη δραστηριότητα που είναι το σκαρφάλωμα. Έχουμε φτάσει στο χώρο του κάμπινγκ, όπου εδώ είναι, θα λέγαμε, το αρχηγείο της σημερινής μας αποστολής. Το κέντρο ελέγχου. Το κέντρο ελέγχου. Ευαγγελικό. Oh. Θέλουμε. Άμα είναι από τα χεράκια σας. Από τα χεράκια μας. Θέλω να παρακολουθήσει το καϊμάκι, δηλαδή πρόσθεση την κίνηση. Έτσι. Ο Μερακλής. Ο Μερακλής. Έτσι έπρεπε να είναι το όνομα της εταιρείας, όχι απενάδο, να λέγεται Μερακλής. Κοίτα εδώ, το βλέπεις από την άκρη τι κάνει. Που φουσκώνει. Μόλις πάει να κλείσει, πλάπ το κλείνουμε. Α, εδώ είμαστε. Έτοιμο. Όχι όλο το καϊμάκι στον έναν, έτσι. Δύο. Δύο. Και σταμάτησε. Δύο θα σας δώσω και εσάς. Μοιράσαμε τελικά, είμαστε έτοιμοι για να χωρίσει. Φτάσαμε στο χώρο που παρκάραμε τα αυτοκίνητά μας και ετοιμαζόμαστε για την πεζοπορία, ελαφριά πεζοπορία. Πόσο? Ένα τέταρτο περίπου, ανηφόρα. 15 λεπτάκια ανηφόρα. Ίσα ίσα να ζεσταθούν. Εγώ φόρεσα το κράνος για να μην το κρατάω στο χέρι. Σωστά. Γιατί... Πράγμα, αφού έχεις ελεύθερο χέρι, λοιπόν. Κράτα. Δρόμου. Μέχρι εδώ ήταν το μονοπάτι. Το επόμενο είναι χ και νοκροκεφαλή από πάνω. Σωστά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Αυτός ο βράχος εδώ είναι. Εδώ θα καθίσουμε. Ναι. Είναι και αυτός όποιος θέλει εδώ ευθεία. Εντάξει, θα ζοριστεί λίγο εκεί. Να πατάς με τις μύτες και να ψάχεις να βρεις ωραία πατή. Μπράβο, αυτό ας πούμε να το πατήσεις με τη μύτη, πατάει. Μύτες. Εκεί. Εκεί. Και βάλε δύναμη στη μύτη. Αυτός. Μπράβο. Σήκω στο πόδι άλλο. Α, λίγο. Μπράβο. Έτσι.
γλώσσα αυτό, ε. Ωραίο. Ναι, 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 ναι. Είναι του. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Είναι του Βαγγέλη του Μπάτσι όμως. Ο οποίος είναι εδώ ντόπιος. Έχει δώσει πάρα πολύ δουλειά άνθρωπος. Και λεφτά για χαρτογράφηση όλων των διαδρομών. Πραγματικά αξίζει αυτός ο οδηγός. Έχει όλες τις προδιαδρομές στο Μετέωρο. Έτσι. Μάλλον. Και άπλωσε το πόδι το δεξί, Υπέρα. Έτσι μπροστά σου, ανάμεσα στα πόδια εκεί. Πιο ψηλά λίγο μπροστά σου, εκεί. Η πρώτη δραστηριότητα έλαβε τέλος, δεν είχαμε απώλειες. Γιατί δικαιολογούμε μέχρι πόσο τσίκατο απώλειες. Σε έμψυχο ή σε άψυχο. Θα ξεκινήσουμε ξανά πεζοπορία 7-7.30. Με φακούς, χωρίς τα. Δεν θέλουμε εξοπλισμό καθόλου από μποντριαφή στα σπίτι κάπου, μόνο τα ρούχα σας γιατί μπορεί να έχει κρύο, βλέπεις φυσάει. Later that same evening. Μετά τη μεσημεριανή ξεκούραση, έχουμε και άλλη δραστηριότητα. Δεν τελειώσαμε εδώ. Και χωρίς να έχει κάποια μεγάλη δυσκολία. Δεν έχει σκαρφάλωμα, αλλά σχετίζεται με τα βράχια. Είμαστε στην πλατεία, στο Καστράκι, και από εδώ θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας με τα πόδια. Πού θα ανέβουμε? Στο βράχο του Αγίου Πνεύματος, εκεί. Ας αυτό είναι το βράχο. Εκεί που φαίνεται ο σταυρός. Εκεί σε αυτό το σταυρό, εκεί πάνω θα ανέβουμε. Για να ανέβουμε εκεί πάνω μπορούμε να πάμε και με μονοπάτι. Δεν χρειάζεται να σκαρφαλώσουμε. Και απλώς θέλει λίγο προσοχή σε κάποια σημεία. Θα τα βρούμε αυτά τα σημεία. Εδώ το μονοπάτι σπάει στα δύο, δεξιά συνεχίζει για να πάει στα μοναστήρια και στο πιο πάνω σημείο των μετεώρων και αριστερά, εδώ που θα πάμε εμείς, είναι το μονοπάτι για να ανέβουμε στο Άγιο Πνεύμα. Φτάσαμε σχεδόν στη ρίζα του βράχου, οπότε από εδώ είναι το κομμάτι το απόκριμνα του μονοπατιού, στο οποίο πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς θα πατάμε, γιατί εδώ τα γλιστρήματα δεν συγχωρούν. Για τη βοήθειά μας υπάρχει και μια κουπαστή που έχει φτιαχτεί εδώ πέρα. Του χρόνου θα βάλουμε και κυλιόμενες για να είναι πιο άνετα. Τώρα μόνο η κουπαστή. Τέτοια ώρα δεν έχει κόσμο εδώ πέρα, οπότε απολαμβάνουμε την ησυχία
και τη νύχτα που πέφτει σιγά σιγά. Ανάβουν τα φώτα στο καστράκι κάτω και εμείς θα κατέβουμε χρησιμοποιώντας τους φακούς κεφαλής. The next day. Άλλη μια μέρα στα Μετέωρα. Έχουμε και σήμερα δραστηριότητες, είναι η Via Cordata. Να συναντήσουμε τους άλλους, νομίζω, ίσα προλαβαίνω. Να περιμένουμε και να καθυστερήσω. Ένας πολύ λεπτός και ψηλός βράχος που βλέπουμε ανάμεσα σε άλλους πιο γκώδεις λέγεται αδράχτη. Γιατί μοιάζει όντως με αδράχτη, είναι ο βράχος αυτός στον οποίο δεν θα σκαρφαλώσουμε, αλλά θα περάσουμε από τη βάση του και θα τον δούμε. Πόσα σκηνιά κουβαλάς? Τρία σκηνιά. Ένα εδώ και δύο μέσα. Καραμπίνερ, δύο λανιέρες, φρένο. Εντάξει. Έχει και, βλέπετε, έχει και ξύλα φτιαγμένα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και κάτι παλιές εκκλησίες, οποίες όμως θα τις επισκεφθούμε στο Γύρνα. Πάμε τώρα πάνω και γυρνώντας θα περάσουμε να τις δούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτός ο βράχος εδώ, που είμαστε στη ρίζα του, είναι το αδράχτη που βλέπαμε. Δεν είναι εντυπωσιακός από κοντά, από μακριά είναι εντυπωσιακός, αλλά επειδή γνωρίζουμε το σχήμα του, καταλαβαίνουμε πόσο ενδιαφέρον είναι να βρίσκεσαι εδώ. Οπότε πάμε λίγο ακόμα και εδώ θα βάλουμε τα υλικά μας και μετά θα συνεχίσουμε ευθεία μέσα στη σχιζή μέχρι εκεί που είναι τα φυτά. Εδώ στο βράχο, εκεί μπορεί να μην φαίνεται από εδώ, αλλά ένα τέτοιο μονοπάτι. Με το συμπάθειο. Τέτοιο με το συμπάθειο. Κεντρική θηλιά λοιπόν και από μέσα περνάτε τα δύο πρώτα καραμπίνερ και σπρώχνετε για να περάσουμε, και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα περάσει. Για να δούμε. Κάθε το βάλες, μπράβο. Σωστό, ναι. Για να μην σας κρέμετε. Αλλούετε. Αυτό το σκηνάκι τώρα, εμείς τι θα το κάνουμε, θα το βάλουμε πάνω στο μεγάλο σκηνί να μας κρατάει, σαν φρένο δηλαδή. Και μετά αυτή την άκρη την περνάω από μέσα. Και δεύτερη φορά. Και τρίτη φορά. Και τέταρτη φορά. Αυτό τι καλό έχει τώρα. Οπότε όσο ανεβαίνεις, το σπρώχνεις και αυτό μαζί σου. Άμα κάνεις το λάθος και φύγεις, φραπ φρενάρι κατευθείαν. Είναι σαν τη ζώνη ασφαλείας. Έχουμε βάλει τους σημάντες, τα κορδονέτα μας, έχουμε βάλει τις λανιέρες, τα κράνη μας. Πήγαμε. Στο καλό. Θα μας γράφεις. Okay. Σας καταγράφω, όχι απλά σας γράφω, σας καταγράφω. Αυτό.
και εδώ δίπλα είναι τα παιδιά. Εντάξει. Καλώς τον άλλο. Γεια σας παιδιά. Γεια σας Μανώλη. Ωραία είναι εδώ. Ξεκινήσαμε από τον Καλαμπάκα, ξεκινήσαμε από το Καστράκι και έχουμε ανέβει σε ένα από αυτά τα μετέωρα που έχει το Σταυρό. Το Σταυρό εδώ πέρα και κάτω βλέπουμε την Κωμόπολη της Καλαμπάκας. Τέλος η Via Cordata, ανεβήκαμε σε αυτό το σημείο που ανεβήκαμε και είδαμε και την Καλαμπάκα. Τώρα ήρθε η ώρα να κατέβουμε γιατί έχει μεσημεριάσει. Πάμε να φάμε κάτι, να πιούμε. Τώρα από εδώ και πέρα έχει απλό μονοπάτι για να γυρίσουμε πίσω στο Καστράκι. Είναι γρήγορη και εύκολη διαδρομή. 3 hours later. Και άλλη δραστηριότητα σήμερα. Έχουμε άλλο ένα σκαρφάλωμα να κάνουμε και θα το κάνουμε σε αυτά τα βράχια που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Να κάνουμε λίγο πιο δύσκολες διαδρομές αυτή τη φορά και με καλύτερη θέα ίσως. Εσύ τι έφαγες? Και τι δεν έφαγα. Τι δεν έφαγες? Δύσκολη ώρα τώρα. Είναι μακριά ακόμα? Όχι πολύ. Εκεί πάνω, ε. Κατάλαβα. Πώς λέγεται το πεδίο? Ντούπιανι. Είναι το πιο γνωστό πεδίο των μετεώρων. Εντάξει. Αυτό ήταν και το σημερινό σκαρφάλωμα, το οποίο ήταν πιο ωραίο, πιο ενδιαφέρον, είχε καλύτερη θέα από το χθεσινό. Βράδιασε, ετοιμαζόμαστε να πάμε να κάνουμε το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Όντως. Που είναι ταβέρνα. Έλα! Διάλωση σε αυτήν την εποχή! Με συγχωρεί, διάλωση! Έλα λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Και για όλα, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς περνάμε καλά, δεν περνάτε κι εσείς. Όταν δεν περνάτε, δεν περνάμε κι εμείς. Για μας. Κλείσε, κλείσε, κλείσε. Κάτσε.